Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, ελάτε να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Χαράκα Φαντάρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή θερμά. Και καλή σεζόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με όλα αυτά τα οποία έτσι ξεκινήσαμε και σήμερα την εκπομπή μας, με την απόφαση του ΚΑΣ, με την τροπή που παίρνει η επένδυση στο ελληνικό. Είδαμε σήμερα η Κομισιόν να αποφαίνεται για το θέμα. Είδαμε Ευρωπαίο αξιωματούχο να λέει ότι είναι δείγμα κακοδιαχείρισης ο χειρισμός της υπόθεσης στο ελληνικό. Είδαμε τη ΦΑΣ να κρίνει τους πάντες εδώ στη χώρα σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται την κατάσταση με την επένδυση στο ελληνικό. Και θέλω να μου πείτε αν, εν πάση περιπτώσει, ανακύπτουν θέματα και κίνδυνοι με την πρόθεση. Καταρχάς, να πούμε ότι η επένδυση θα προχωρήσει. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει δέσμευση και όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα εκδοθεί το ανάλογο προεδρικό διάταγμα. Να πούμε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Να πούμε ότι ο νόμος που ψηφίσαμε πέρυσι σε σχέση με τα παλιά που ίσχυαν επί της προηγούμενης κυβέρνησης έχει πολλά θετικά, περιόρισε τα τετραγωνικά δόμησης, δίνει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο από τους κατοίκους των περιοχών, ενώ οι αρχικοί σχεδιασμοί επί των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν κλειστό εντελώς το θαλάσσιο μέτωπο. Mm-hmm. Έχει αρκετά θετικά σε σχέση με την παλιά συμφωνία που υπήρχε. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη χώρα τηρούνται κάποιοι κανόνες. Υπάρχει η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υπάρχει το φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε και οι αντίστοιχες νομοδοτήσεις είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και η επένδυση θα προχωρήσει με σεβασμό και στα θέματα τα όποια αρχαιολογικά ευρήματα, εξάλλου αν θυμάστε, νομίζω γύρω στα 300 στρέμματα περίπου είναι αυτός ο χώρος. Από την άλλη μεριά όμως, εγώ θα ήθελα, επειδή έγινε πολλής λόγος, έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης και δημαγωγίας θα έλεγα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής, ότι μια σειρά έργα έχουν προχωρήσει στη χώρα μας. Μιλάω για το μετρό στην Αθήνα, το μετρό στη Θεσσαλονίκη που προχωρεί, που τελικά συμβαδίζει η ανάπτυξη, τα έργα, με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαίων. Λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Άλλωστε, ο νόμος που ψηφίσαμε πέρυσι αναφέρει μέσα ότι όλες οι εργασίες θα γίνονται και με παρουσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας που ανάλογα θα κρίνει και λοιπά. Τότε γιατί πιστεύω η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι μπλοκάρετε τις επενδύσεις. Η αντιπολίτευση. Ναι, η αντιπολίτευση. Και είδαμε επίσης και η γερμανική εφημερίδα να λέει ουσιαστικά ότι είναι κατά της αριστερής ιδεολογίας ή εν πάση περιπτώσει των προθέσεων του κυρίου Τσίπρα προσωπικά η πρόθεση των επενδύσεων. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Mm-hmm. Η αριστερά ποτέ, και πολύ περισσότερο τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, δεν ήταν κατά των επενδύσεων. Αλλά όταν μιλάμε για επενδύσεις, πρέπει να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Επενδύσεις δεν είναι ελάτε εδώ και κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι. Επενδύσεις με κανόνες, με διαφάνεια, και το τονίζω αυτό, έτσι, με διαφάνεια, με διαδικασίες δημοκρατικές και με αμοιβαίο όφελος. Λοιπόν, αυτό το έχει δείξει και η κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια, πραγματικά, και με τις επενδύσεις οι οποίες έρχονται. Και όσο και να λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία θεωρεί τον εαυτό της ότι αυτή μόνο είναι υπέρ των επενδύσεων, ενώ εμείς δήθεν δεν είμαστε, έχουν έρθει επενδύσεις και ξένες επενδύσεις, και μάλιστα το πρώτο εφτάμηνο του 2017 πρέπει να πούμε ότι είχαμε αύξηση των ξένων επενδύσεων και θα αναφέρω συγκεκριμένα 2,1 δις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Παρά τα αυτά έτσι, αύξηση των εξαγωγών. Αύξηση των εξαγωγών. Η χώρα μας, ο δείκτης οικονομικού κλίματος, είναι ένας δείκτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέβηκε. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είμαστε ενάντια. Επικεντρώνουν την κριτική του σε δύο κύριες επενδύσεις, στην επένδυση στους κουριές και την επένδυση στο ελληνικό. Και οι περισσότεροι που κάνουν λόγο έτσι για κολλησιεργίες και ολιγορίες λένε ουσιαστικά ότι θέτει η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές και η δημόσια διοίκηση προς κόμματα είτε αρχαιολογικού τύπου είτε οικολογικού, προκειμένου να μην προωθηθούν λοιπόν, συγκεκριμένες επενδύσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα πω είναι ότι η αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει το αφήγημά της.
Mm-hmm. Αν θυμόμαστε, έλεγε δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, ότι αυτή η κυβέρνηση ήρθε και θα φύγει, θα είναι αριστερή παρένθεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, έχει χάσει το αφήγημά της με την έννοια ότι η πραγματικότητα τη διαψεύδει. Οπότε πρέπει να βρει κάτι να ξεχωρίσει και να κάνει μία πολιτική. Αλλά η πραγματικότητα, το ξαναλέω, είναι εντελώς διαφορετική. Όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, γιατί η επένδυση στο ελληνικό όντως είναι μια μεγάλη επένδυση, η οποία, αν θέλετε, είναι και μέσα σε προαπαιτούμενα, να το πούμε, είναι σε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 2015, όταν υπογράψαμε τη δύσκολη συμφωνία, ναι, από την οποία πιστεύουμε ότι θα βγούμε του χρόνου τον Αύγουστο και τέλος πάντων θα προχωρήσει η χώρα μας από, από την άξη, την επιτροπή και όλα αυτά. Έτσι, και ολοκληρώνει τα βήματα αυτά στην κατεύθυνση τη συγκεκριμένη, είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της και το ξαναλέω, η επένδυση συγκεκριμένη θα γίνει με κανόνες, με βάση κανόνες, το δίκαιο και τα πάντα. Μια τελευταία ερώτηση, γίνει. Επειδή τοποθετήθηκε και η Κομισιόν επί του θέματος και χαρακτήρισε, θετικά, ναι. Ναι, αλλά χαρακτήρισε και δέσμευση των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο του μνημονίου την πρόθεση της συγκεκριμένης επένδυσης. Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι καμπανάκι εκ μέρους της Κομισιόν να προωθηθεί πιο γρήγορα ή εν πάση περιπτώσει χωρίς προσκόμματα. Και θέλω να σας ρωτήσω από αυτού, αν πιέσουν από την πλευρά τους οι θεσμοί για γρήγορη πρόθεση της επένδυσης στο ελληνικό, θα σκεφτεί η κυβέρνηση να παρακάμψει κάποιες γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα όπως αυτή της απόφασης του ΚΑΣ. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω, η κυβέρνηση. Αν γίνει και η ίδια πιο πιεστική. Κοιτάξτε, μα η ίδια έχει ξεμπλοκάρει ουσιαστικά η συγκεκριμένη επένδυση. Τι να παρακάμψουμε. Για ποιο χρεο. Μιλάμε γοργοί ρυθμοί. Πρέπει να όμως, επειδή όλοι απευθύνονται στην κυβέρνηση, πρέπει να δούμε και η εταιρεία από την άλλη μεριά, αν είναι εντάξει μέχρι σήμερα υποχρεώσεις της και αν μες έγκαιρα έφερε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Τώρα εγκρίθηκε, τέλος πάντων, ρόλος νομοδοτικός μεν, η ΣΜΕ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αυτό έγινε προχθές από το ΚΑΣ και προχωρούν όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Άρα αυτό λέτε, δεν θα δημιουργήσει κάποια προσκόμματα στη δόμηση, δεν θα θες κάποιες γιατί ακούσαμε ότι μπορεί να τεθούν και προϋποθέσεις στο ύψος των κτηρίων που θα αναγερθούν. Σε περίπτωση που υπάρξουν όλα αυτά τα προσκόμματα, πώς θα το διαχειριστεί αυτό? Λοιπόν, να τα δούμε πρώτα αν υπάρξουν προσκόμματα και μετά θα τοποθετηθούμε. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει η επένδυση και μέχρι το τέλος του χρόνου να βγει το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, ούτως ώστε στις αρχές του 2018 να αρχίσουν και οι εργασίες στον εν λόγω χώρο. Μάλιστα. Αυτό θα ήθελα. Πάμε λίγο και στα θέματα της τρίτης αξιολόγησης, αλλά και στα επιμέρους οικονομικά στοιχεία, τα οποία φαίνονται από τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε, το προσχέδιο προϋπολογισμού στη Βουλή. Είδαμε, κυρία Καφαντάρη, ότι έχουμε μία εκτόξευση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες, πράγμα που ενδεχομένως να θέσει έτσι και να αμφιβόλω την εκταμείευση της τελευταίας υποδόσης από τη δεύτερη αξιολόγηση των 800 εκατομμυρίων. Κοιτάξτε, θέλω να πείτε, αν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης να προχωρήσει. Καταρχάς, δεν υπάρχει κίνδυνος μέχρι το τέλος Οκτώβρη για τα 800 εκατομμύρια, έτσι. Με την έννοια ότι οι διαδικασίες και τα διάφορα που απαιτούνται να σταλούν στους θεσμούς ολοκληρώνονται και θα γίνουν. Οπότε, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση που έχει γίνει και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Έτσι. Από την άλλη μεριά, εγώ θα ήθελα να πω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή. Με την έννοια πια, αρχίζει η οικονομία να κινείται. Βλέπουμε ένα επενδυτικό κλίμα το οποίο βελτιώνεται. Υπάρχει μία σταθεροποίηση γενικότερα. Δεν είμαστε σε μία κατάσταση που ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Και ξέρετε, στην οικονομία αυτό βοηθάει ιδιαίτερα. Συγγνώμη. Έχουμε αυτό που είπα πριν, αύξηση των επενδύσεον των ξένων. Έχουμε αύξηση των εξαγωγών. Έχουμε στοιχεία ενθαρρυντικά, μείωση της ανεργίας, ναι, γιατί ναι. Δεν είναι οι αριθμοί, είναι και οι άνθρωποι. Ακριβώς και ο στόχος είναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Να πάμε κάτω από το 20% το 2018. Το Ινστιτούτο Εργασίας σας έβγαλε όμως την ενδιάμεση έκθεση που αμφισβητεί τα ποσοστά ανεργίας. Δεν είναι, λέει, στο 21% όπως έβγαλε σήμερα η Στάτη. Η πραγματική ανεργία ανέρχεται στο 27,8%. Έχουμε αύξηση των εξαγωγών, όχι επειδή γίναμε πιο ανταγωνιστικοί, πιο εξωστρεφείς, αλλά επειδή μειώθηκε το ΑΕΠ μας.
προβλέπει ότι οι επενδύσεις του επίπεδου το 2008 θα επιστρέψουν στη χώρα το 2033. Δηλαδή, πολύ σοφερές προβλέψεις που δεν συνάδουν με όσα λέει η κυβέρνηση. Θέλω να μου χαρακτηρίσετε λίγο τα συγκεκριμένα ευρήματα και τις προβλέψεις. Θα ήθελα να σας πω, τα λέει η Ελστάτ τα στοιχεία τα συγκεκριμένα. Ναι. Έτσι, σε σχέση με την ανεργία και με όλα αυτά. Με την ανεργία σίγουρα, αλλά με τις επενδύσεις υπάρχει ένα κλίμα από επένδυσης. Κλίμα από επένδυσης, συγγνώμη, δεν έγιναν επενδύσεις, δεν έχουμε μια επένδυση, Φίλιπ Μόρις πρόσφατα που έκανε. Έτσι, δεν έχουμε μεγάλες τουριστικές. Το 2012, ναι, αλλά ολοκληρώθηκε τώρα όμως. Τώρα έγινε. Έτσι. Επειδή υπήρχαν συζητήσεις επί κυβέρνησης Σαμαρά, δεν έχουμε επενδύσεις τουριστικές. Έτσι, σε μεγάλα συγκροτήματα. Θέλω να πω ότι γίνονται επενδύσεις στη χώρα. Βέβαια δεν είναι στο βαθμό που θέλουμε. Mm. Έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά κλείνουν όμως παράλληλα επιχειρήσεις και ιστορικές βιομηχανίες, ναι, είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, κλείνουν επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη μεριά, ανοίγουν και επιχειρήσεις. Και πάνω στο, και αυτά είναι τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, έτσι. Και πάνω στο επενδυτικό κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ στη χώρα, θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Οικονομίας έχει ψηφίσαμε μάλλον στη Βουλή έναν μεγάλο αναπτυξιακό νόμο. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος πέρυσι ψηφίστηκε. Γύρω στα 730 αιτήματα ολοκληρώνεται η αξιολόγησή τους. Ναι. Έχουμε τα ΕΣΠΑ, τα οποία κατευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς, όχι σε 5-10 μεγάλες επιχειρήσεις, όπως γινόταν πριν, αλλά ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αυτά της καινοτομίας. Είναι. Έχουμε διευκόλυνση αδειοδότησης επιχειρήσεων με νόμο για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης, one-stand επιχειρήσεις, μια στάση. Έχουμε δηλαδή βήματα και νομοθετικά και ουσιαστικά, και μάλιστα θα έλεγα το εξής, ότι με συγχωρείτε πολύ, είμαι λίγο. Ναι, λοιπόν, το βλέπω λίγο νεράκι πια. Ναι, εντάξει. Να κάνω και εγώ την ερώτηση. Έχει αλλάξει και η επιχειρηματικότητα. Σίγουρα, δεν είναι το παραδοσιακό που ξέραμε. Το είναι οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία, που νέοι άνθρωποι επενδύουν εκεί. Ανοίγουν δουλειές. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι πράγματι πολύ σημαντικό στοιχείο και πράγματι είμαστε και πρώτες απορροφήσεις των κοινοτικών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβουν να αποτελούν ένα έτσι συμπληρωματικό εργαλείο ρευστότητας, γιατί το κύριο εργαλείο και είναι ο κύριο μηχανή είναι ουσιαστικά πέρα από τις επενδύσεις και η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Και βλέπουμε ότι οι τράπεζες είναι κάπως εγκλωβισμένες και με τους ισολογισμούς που πρέπει να φτιάξουν και να πωλήσουν τα κόκκινα δάνεια ώστε να τα μειώσουν μέχρι το 2019 κατά 40 δις. Ναι. Την είναι ίδια βλέπω ότι δεν χρηματοδοτούν τόσο τις ελληνικές επιχειρήσεις και ενδεχομένως και βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν θέσεις εργασίας, ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ίδιοι πολλές προοπτικές, πολύ σημαντικά βιογραφικά και έχουν και προοπτική και εξωστρέφεια και καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι, θα είμαστε πάντοτε δέσμοι μέσα σε αυτή την κρίση και μέσα στην ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας? Πιστεύω ότι οι τράπεζες πρέπει πλέον και μετά τα stress test, νομίζω που θα γίνουν τώρα το φθινόπωρο, ναι, να αποκαταστήσουν τη ρευστότητα και στην αγορά. Είναι ένα ζητούμενο αυτό, mm-hmm, πραγματικά. Είναι σοβαρό αυτό, δεν το συζητώ. Είναι το θέμα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, όπως είπατε πολύ σωστά, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πιστεύω όμως ότι σταδιακά ανακάμπτουμε, αλλά δεν θέλω, για να μην παραξηγηθώ, ναι, να παρουσιάσω ένα παράδεισο, ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Απλά είμαστε στην πορεία επίλυσης των ζητημάτων αυτών, mm-hmm, και έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι αρχίζει να αναπτύσσεται η χώρα και η οικονομία. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από τις συμφωνίες, γιατί αν θέλετε, δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος είναι στη μεγαλύτερη ευτυχία του, έτσι. Υπάρχουν, ναι, προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις ένα 21% ανεργία, δεν μπορείς να πεις ότι όλα πάνε καλά. Άρα πρέπει να ανοίξουν δουλειές. Είναι και το κομμάτι και της υψηλής φορολογίας ανάλογα που απασχολεί τον κόσμο, έτσι. Μετά την έξοδο από το μνημόνιο, από το τρίτο πρόγραμμα που λέμε, έτσι, υπάρχει και το γνωρίζουμε και η δυνατότητα μείωσης φορολογίας των επιχειρήσεων. Πάντως, έτσι, σήμερα σας κατηγορώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί, mm-hmm, όντως η μικρομεσαία επιχείρηση δυσκολεύεται και με τη φορολογία. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε τα σημαντικά που έχουν γίνει στον τομέα των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Έτσι, που οπωσδήποτε
με το νέο σύστημα που είναι με βάση τα κέρδη και το εισόδημα οι ασφαλιστικές εισφορές, πέραν της ισονομίας σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι σημαντικό μέτρο ελάφρυνσης. Είναι και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τα βάρη που είχαν οι επιχειρήσεις μέχρι 31/12/16, μέχρι τότε αφορά ο εξοδικαστικός, έτσι, και έχουμε αιτήματα τα οποία έχουν προχωρήσει από τον Αύγουστο, 70 τόσα νομίζω ολοκληρώνονται, 80 αιτήματα μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, και άλλες επιχειρήσεις μπαίνουν, βάζουν στοιχεία κλπ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν και τις επιχειρήσεις από τα βάρη του παρελθόντος που αφορούν την κρίση. Πάντως σας κατηγορούν επίσης ότι για να και εδώ πέρα να τονίσω ότι η αντιπολίτευση δεν τον ψήφισε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ναι. Υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά δεν τον ψήφισε. Παρά τα αυτά, για να μείνω και λίγο και εγώ στον εξοδικαστικό και στα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι μόνο, επιχειρηματιών και νοικοκυριών, δεν είδαμε όμως κάτι άλλο σε επίπεδο ενιαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας πέρα από την παράταση του υφιστάμενου πλαισίου. Θέλω να καταρχάς πω. Υπάρχει ο νόμος περίμενα Κατσέλη. Εγώ περίμενα πολίτης από μια αριστερή κυβέρνηση να δρομολογήσει κάποια πράγματα σε σχέση με τις ληξιπρόθυμες οφειλές. Είδαμε σήμερα κιόλας οι τράπεζες πολλούν σε funds τα κόκκινα δάνειά τους, το η Eurobank. Μια συγκεκριμένη. Και ο κόσμος είναι σε μια πραγματική σύγκριση, γιατί εγώ δεν ξέρει θα πω τον ότι αυτός ο οποίος έχει την κύρια κατοικία του. Που είναι μέχρι μια συγκεκριμένη αντικειμενική αξία γύρω στις 150.000 και πάει με βάση τα μέλη της οικογένειας και λοιπά, δεν πρέπει να φοβάται. Είναι όμως με αυστηρά κριτήρια, λοιπόν, ο νόμος Κατσέλη. Έτσι, θέλω να πω την κύρια κατοικία του, έτσι. Για όσους αδυνατούν, χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις, τόσο ασφικτικά κριτήρια και προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος Κατσέλη, σκέφτεστε να νομοθετήσετε? Είναι κάτι το οποίο θα κινηθεί εκτός μνημονιακών πλαισίων? Εγώ έχω ακούσει τον αρμόδιο υπουργό που είχε δηλώσει ότι σκέφτεται η κυβέρνηση το θέμα της προστασίας με βάση τον νόμο Κατσέλη της πρώτης κατοικίας. Αλλά ακόμα κάτι πιο συγκεκριμένο δεν έχουμε. Αλλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι το σπίτι του φτωχού, να το πω έτσι απλά, η πρώτη κατοικία, η κύρια κατοικία, δεν κινδυνεύει. Μάλιστα. Έτσι. Και η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο. Για να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο και να κάνω έτσι μια τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σας κατηγορούν ότι για να πετύχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, μάλλον για να πετύχει η κυβέρνηση τα πρωτογενή πλεονάσματα, ουσιαστικά έχετε προβεί σε στάση πληρωμών, δεν εκδίδετε νέες συντάξεις προς τους νέους συνταξιούχους και την ίδια ώρα βλέπουμε να, προκειμένου να επιτεθούν αυτά τα πλεονάσματα, να έχετε μπει σε μια διαδικασία υπερφορολόγησης, που όμως τελευταία δεν φαίνεται να αποδίδει τόσο, γιατί στο 8μηνο υπήρξε μια τρύπα 1,8 δις. Τι απαντάτε σε αυτά? Εγώ καταρχάς θα πω ότι γενικά τα φορολογικά έσοδα είναι, πέραν από το ότι μιλάμε για το φόρο εισοδήματος που υπήρχε μια υστέρηση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, τα φορολογικά έσοδα από την άλλη μεριά είναι πολύ θετικά, γιατί εξετάζονται διάφορες υποθέσεις φοροδιαφυγής, εξετάζονται και οι λίστες, τις οποίες λίγο πολύ δεν τις έχουμε ξεχάσει, τη λίστα Λαγκάρτ και τα διάφορα. Πριν παραγραφούν όμως, γιατί είχαμε και την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων. Από την άλλη μεριά, επειδή μιλήσατε για τις συντάξεις, θα ήθελα να πω, πραγματικά υπάρχει μία καθυστέρηση, η οποία όμως, αν λάβουμε υπόψη μας ότι πήραμε 357.000 προς έκδοση μέχρι το 2015 όταν αναλάβαμε, τόσες εκκρεμούσανε, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 428.000 συντάξεις. Απ' την άλλη μεριά, το προσωπικό των ασφαλιστικών ταμείων ήταν γύρω στο 10-12, ήταν 12.500 άτομα, τώρα είναι γύρω στα 8.500. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά παρόλα αυτά το Υπουργείο το αντίστοιχο εργασίας λαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα, ούτως ώστε μέσα στο 18, μέχρι το φθινόπωρο του 18, να έχουν βγει οι συντάξεις οι οποίες εκκρεμούν. Άρα θα ξεμπλοκάρει σταδιακά. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και σας είπα και δύο νούμερα πριν. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα, το καταλαβαίνω, όταν καθυστερεί μία σύνταξη. Με την υπερφορολόγηση που φαίνεται να μην αποδίδει τόσο και φορολογικά έσοδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, τουλάχιστον τα τελευταία, έτσι. Υπερφορολόγηση που είπαμε, σας είπα ότι τα φορολογικά στοιχεία με τα έσοδα τα οποία υπάρχουν, γιατί έχει αυξηθεί, μιλάμε τώρα σε επίπεδο αριθμών, έτσι. Δεν θέλω να δικαιολογήσω και να πω ότι για έναν ελεύθερο επαγγελματία είναι εύκολα τα πράγματα. Μακριά από μένα αυτές οι απόψεις. Απλά
Να πω ότι φορολογικά έσοδα, το επαναλαμβάνω, υπάρχουν από τη φοροδιαφυγή και από τη διερεύνηση μεγάλων φορολογικών υποθέσεων. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν ευελπιστούμε και πιστεύουμε τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε εκτός επιτροπίας πλέον, έτσι, θα έχει τελειώσει αυτό το πρόγραμμα. Από το 2019... Καλά, επιτροπία θα έχουμε. Πρόγραμμα το μνημονιακό θα τελειώσει. Ναι, το μνημονιακό. Εντάξει, υπό έλεγχο θα είμαστε, επιτήρηση θα έχουμε βεβαίως. Έτσι, για αρκετά χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα υπάρχει δυνατότητα και αλλαγής, μάλιστα, είναι και σε αυτά τα αντίμετρα, αν θυμάστε, που είχαμε ψηφίσει, από να, για θα πέση. Θα τα πιάσετε, πιστεύετε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα πιάσουμε. Το 3,5% ακριβώς είναι εφικτός, γιατί και τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, έχουμε και πλεόνασμα ουσιαστικά, ενώ ήταν 1,75, υπολογίζεται ότι θα κλείσουμε στο 2,2, mm-hmm. που σημαίνει ότι θα υπάρχει και χώρος για κοινωνική πολιτική, έτσι αναγγέλθηκε άλλωστε, ότι θα υπάρχει ένα μέρισμα κοινωνικό, το οποίο θα δούμε πώς θα διανεμηθεί στο τέλος του χρόνου. Θα χαρακτήρα και λιγότερο. Μπορεί, ναι, θα είναι αποκλειστικά, όπως πέρυσι δόθηκε, ας πούμε, παράδειγμα, μόνο στους συνταξιούχους. Θα έχει και άλλες παραμέτρους σήμερα, αλλά το ζητούμενο είναι να στηριχτούν οι αδύναμοι. Είτε αυτοί είναι επιχειρηματίες, είτε είναι απλοί εργαζόμενοι, μισθωτοί, άνεργοι. Θα βρεθεί ένας τρόπος που διανεμηθεί το συγκεκριμένο. Ελπίσουμε και μια φορολογική αποκλιμάκωση τα προσεχή χρόνια, γιατί αλήθεια είναι ζητούμενο τα αυτό, μνημόνια σύμφωνο. Ευρύτερα, αλλά και οι ελληνικές κυβερνήσεις όλα τα χρόνια, αλήθεια είναι ότι έχουν μια προτίμηση στην επιβολή των φόρων, προκειμένου να επιτευχθούν και τα νούμερα που μας έχουν θέσει οι θεσμοί. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε μια άσπρη μέρα τουλάχιστον σε επίπεδο φορολογίας. Είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά όχι να ονειροβατούμε. Πατάμε στα πόδια μας όταν είμαστε αισιόδοξοι, γιατί και τα στοιχεία το δείχνουν και νομίζω ότι και η κοινωνία, παρά τα δύσκολα, αρχίζει λίγο να ανασένει, mm-hmm. και νιώθει, επιτρέψτε μου, αυτή τη σταθεροποίηση. Μάλιστα. Που δεν είναι μικρό πράγμα και για τις επενδύσεις που μιλήσαμε αρχικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η σταθεροποίηση της οικονομίας. Ας ελπίσουμε λοιπόν τα καλύτερα για την ελληνική οικονομία. Επίσης, εδώ θα ήθελα να πω τα πράγματα είναι ότι λίγο ζωφερά, τώρα που ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση, έρχονται πάρα πολλά νομοσχέδια στη Βουλή. Εγώ, επειδή είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, έχουμε άμεσα να κατατεθεί και το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, για τα επιμελητήρια κλπ. Πιστεύω ότι μέσα στο μήνα Οκτώβρη στα μέσα θα κατατεθεί. Μάλιστα. Εκεί ακριβώς φαίνεται η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση στον τομέα του εμπορίου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ορθολογικοποιηθούν κάποια πράγματα, να δοθούν κάποιες δυνατότητες συγκεκριμένες. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και με τα νομοσχέδια που έχουν έρθει, όπως είπα πριν, για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, για όλα αυτά. Ωραία. Ας τα δούμε λοιπόν αυτά στη συνέχεια. Να σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Που ήσασταν να είστε εδώ. Καλά.